έχουμε γίνει σίγμα τελικό σε αυτό το καναπεδίνι που κοιμηθήκαμε με Madame Olivia. Madame Hortense. Παιδιά, μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι, το ακυβέρου, το καράβι, η αγάπη σας, η αγάπη μας. Ποιος θα πάει να ανοίξει τους άλλους κύριους να βγούνε? Κανένας. Ανατολή του ήλιου. Κάτι γινόταν εδώ πέρα μέσα το βράδυ. Το σπίτι της Ολίβιας κάτω, ανάσκελα, εκεί πέρα η τουαλέτα της. Πω, τι χαλιφός. Ούτε το δόντι δεν έχω πλύνει ακόμα, είναι κατάσταση φρίκη. Παιδιά, ούτε το δόντι δεν έχω πλύνει, μιλάμε για τέτοια φρίκη. Θα πιω τον καφέ και μετά θα πάω να πληθώ και τα σχετικά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να ξυπνήσω εγώ, σε καμία περίπτωση. Το πρόγραμμα σήμερα έχει. Αδειάζω τελείως τη βιβλιοκάμαρα. Έρχεται η Δάφνη, έρχεται η ντουλάπα. Ξαναμπαίνω στην ντουλάπα. Που θα προσπαθήσουμε μαζί με τη Δάφνη να τη μοντάρουμε. Αυτό μπορεί να είναι και λίγο κωμωδία το βίντεο, γιατί υπάρχει κάποια δυσκολία στο να μοντάρουμε πράγματα. Και επίσης έχουμε να δούμε την κοτετσούκλα έξω και να φτιάξουμε και ένα φωτιστικό για την βιβλιοκάμαρα. Γιατί μάλλον την βιβλιοκάμαρα έχει έναν μυστήρα. Αυτούς που αν φύγει, που είναι έτοιμος να φύγει, θα σου πάρει το κεφάλι. Δεν είναι μια τρέλα. Λοιπόν, κάτσε να φύγω από αυτό το τερατικό φως που. Παναγία μου. Οι δύο πιο βαρετοί, όλοι έξω. Όλοι έξω. Δεν ξέρω αν φαίνονται κιόλας. Δεν φαίνονται. Και μέσα το τσιουάουα. Και η κυρία που δεν θέλει να βγει. Δείτε λίγο. Δεν θέλει να βγει καθόλου. Καθόλου. Δεν θα βγει να κάνει σίσα σου. Δεν θες. Και έχει σκαρφαλώσει πια πάνω στα μαξιλάρια. Αγάπη μου, εσύ να μην βγει ποτέ να κάνει ό,τι γουστάρει. Είσαι νόμιμη κληρονόμος αυτήν την οικογένεια. Λοιπόν, εσύ. Σήκω πάνω, μωρή γουρούνα. Αυτό που πίνω αυτή την κακομοιριά καφέ, ναι, καφέ φραπέα, τέλειωτη ευχαρίστηση, όπως λέγεται. Λοιπόν, με κουτάλι μέσα. Γιατί κουτάλι, γιατί κουτάλι πρωί-πρωί. Κουανένα, Αλτσχάιμερ, κουτάλι. Λοιπόν, πίνω πολύ γρήγορα αυτό το καφέ. Ετοιμάζομαι, κάνω το μπανάκι μου. Ετοιμαζόμαστε, λιλουλίνη μου. Έχουμε πάρα πολλές βίες. Αρίκλας. Αγόρι μου καλό. Πρωί, όταν τους άνοιξα την πόρτα να φύγουνε, μου φάνηκαν παράξενοι. Λέω, τι πάθανε. Τελικά ήρθα τώρα στο σκηνοδομάτιο, ανοίξω το παράθυρο, ξεβρωμίσει εδώ τα χνότα τους. Και έχει γίνει αυτό. Επίσης και η πόρτα έχει σπάσει. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε. Μέχρι ντουλάπια έχουν ανοίξει. Τα ντουλάπια τους. Ξέρω, κάπου. Εν τω μεταξύ, όλα τα σκυλιά του κόσμου είναι έξω. Δηλαδή, αν κάποια σκυλιά ήταν. Πού να σου πω, ρε παιδιά. Κοιτάνε καλά-καλά. Στην εξοχή, σε κάποια διαμερίσματα, τώρα θα θέλουν να πάνε βόλτα. Εδώ έχουμε ένα και τρία, τέσσερα και δύο, έξι και ένα, εφτά και ένα πίσω από τον καναπέ, οχτώ. Και η ηλίθια η μορέλα έξω τρέχει. Δεν θέλουν να βγούνε. Εξηγήστε το. Καθηγητής Νταντίνης, το πλυντήριο μέσα δίνει Νταντίνη, και εσύ Μπρουσίνης. Την αιώνια μάχη μεταξύ Τζένας και Ολίβιας. Ποιος τον νικήσει, γαμώ την τρέλα μου. Σπάσει το ξύλο, Ολίβια, τη μαλεξμένη. Η ίδια Ολίβια δεν συνεχίζει χωρίς να πάρει τηλέφωνο τον ατζέντη της. Ενώ η Τζένα θέλει να τη σπάσει το ξύλο. Μπράβο, Τζενάκι. Δάφνη, τι κάνεις εκεί? Περιμένω. Α, πολύ καλά. Αδυνάτησε. Αδυνάτησε. Σοβαρά. Λίγο. Θα μου ανοίξει. Έξω γίνεται κάποια μάχη. Ενώ μέσα η κυρία Δάφνη ράβε ξύλωνε. Ράβει το μαξιλάρι που ξεσκίσανε τα κολόσκυλα το πρωί. Δάφνη. Ναι. Σήμερα έχουμε φτιάξιμο του. Η Δάφνη ντρέπεται τώρα. Δεν έχει συνηθίσει να κάνει vlogging. Λοιπόν, θα καθίσω εδώ να σου πάρω μια μίνι συνέντευξη. Ναι, ναι. Ναι. Πώς νιώθεις που θα μοντάρουμε μια ντουλάπα? Νιώθω ενθουσιασμένη. Οκ. Okay. Όχι. Λίλς. Hey. Λιλέι. Ναι, ο αγάπη μου. Δώσε να φυλάξει το Μάξ. Max. Max. George, get in the house right now, you little malaka. Έλα, μπορείς να μπεις. Θα γίνεις τρελής. Η Δάφνη σε έχει απαρνηθεί.
Μπες. Πει ο Γιώργος. Τι έχει. Όχι, ήδη. Ήδη. Όχι μέσα. Όχι, παιδιά, και η κατσίκα μέσα έρχεται. Δήμητρα, έξω. Oh no. Λοιπόν, να πει ο Γιώργος τι πιστεύει. Ήδη. Α! Μπήκαν όλοι. Μπήκαν όλοι. Μ' αρέσει το. Όχι, και ήρα μέσα, παιδιά. Ήρα, where are you going? Σιατήρια, αγάπη μου. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι το happy house. Γελάμε, τι θα βρει. Πάω έξω να μην δώσω αυτή την άθλια πόρτα που έφτιαξε για το κοτέτσι. Μοντριάν, την έχω κάνει καταπληκτική. Και περιμένουμε αυτόν τον κύριο να μας φέρει την ντουλάπα για να ξαναμπούμε μέσα. Δάφνη, θα ξαναμπώ στην ντουλάπα σήμερα. Χαίρομαι. Α, ομοφοβία. Είμαστε μέσα στο κοτέτσι. Δεν σας κάνω reveal. Γελάτε. Γιατί θα το δούμε στο επεισόδιο που θα έρθει η Ζωή και η Σοφία να το διακοσμήσουμε. Αλλά κολλάω εδώ, έχω βοηθό Δήμητρα, Εθνική Χαϊδεύτρα απ' έξω. Σας το δείχνω εγώ, είμαι λίγο μέσα, κάνω τον κόκορα. Τι ζέστη είναι αυτή. Λοιπόν, όλο αυτό έχει φτιαχτεί. Το μόνο που αγοράσαμε καινούριο, παιδιά, είναι το κοτετσόσυρμα. Όλο το άλλο, μην το δείξεις, γιατί πρέπει να γίνει reveal. Όλα αυτά τα ξύλα, την πόρτα, την τρισάθλια, δείξε λίγο τρισάθλια πόρτα. Αυτό το τέρας, το έβαψα μόνος μου. Ό,τι ξύλο άλλο, η οροφή, τα ξύλα κάτω, τα τούβλα, τα βρήκα όλα πεταμένα. Είναι όλο full recycled. Τέλεια. Καλό, ε. Μ' αρέσει. Εντάξει, στον πρώτο σεισμό θα γίνει κάποιο πρόβλημα. Αγαπητοί φίλοι, εδώ μας το κατσαβίδι. Πρέπει να τα βγάλω, ε. Βγάλε τα καλώδια από το... Αρχικά βγάλε τα καλώδια που συνέδεσέ το. Αυτό να μην το κάνετε στη σπίτι σας. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω, μπορεί να βρεθώ νεκρό σε λίγο. Την εποχή του Παγκάλου είναι αυτή η πολιτική ταινία. Δεν παίρνει την κοιλιά μου από κάτω τέρας. Όχι, όχι. Εγώ τρώω κόλλημα με κάτι τύπου εργαλειάκια, τα οποία τα κρατάω για λίγο καιρό, μετά τα χάνω, ξεχνάω την ύπαρξή τους. Τώρα έχω φάει κόλλημα με αυτό. Παίρνετε ένα κατσαβίδι, όχι τέτοιο, θέλει ηλεκτρικό. Δεν ξέρω πού είναι, εγώ το έχω χάσει. Τα λεπόρια! Λες να με σκοτώσει το ρεύμα. Αφού έχει κλείσει το γενικό. Αυτό τώρα πρέπει να βγει με κάποιο τρόπο. Βγήκε. Παιδιά, ήταν τόσο γελίο, ε! Το έχω ξανακάνει αυτό στη ζωή μου. Η Δάφνη τώρα πάει να ελέγξει ότι κάτι λέει με τα χρώματα των καλωδίων. Εγώ δεν κατάλαβα. Λοιπόν, συγχωρέστε λίγο και το βρωμοποδαρίνι μου που φαίνεται. Αυτά είναι τα υλικά του φωτιστικού και τι έχουμε. Ένα σκηνί, το σκηνί του κρεμασμένου που πήρα χθες. Μία λάμπα που έχει μέσα ένα πάρα πολύ ωραίο arrow, πώς λέγεται, τόξο. Κοφτάκι. Μία λυσίδα σκύλου που βρήκα πεταμένη μέσα στο κτήμα από κάποιον ανόητο που έδινε το σκυλί του. Παιδιά, τα σκυλιά να μην τα δένετε με αλυσίδες. Και ένα ξύλο. Αυτά είναι όλα που θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι δεν είναι? Και πάρα πολύ βασικό προϊόν είναι αυτό εδώ το γκουμουτσάκι που είναι σαν κρικέλα που βιδώνει σε ξύλα. Αυτό η Δάφνη συμφωνεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε ο Δάφνη. Δάφνη, πάρε αυτά τα κουλικά. Προσπαθώ να βγάλω αυτό το κρυκάκι από εδώ. Την κρικέλα. Την κρικέλα. Να την βάλουμε σε άλλο σημείο. Μπορεί να πάθω κανένα τέτανο, αλλά κάντε εμβολιά. Σοβαρά! Να κάνετε κι εσείς τα εμβολιά σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατσαβίδι. Δεν θέλουμε, γιατί βαριόμαστε. Το λέμε, παιδιά, δεν κρυβόμαστε. Προσπαθήσαμε το κατσαβίδι, δεν τρυπάει το ξύλο. Αυτό το ξύλο είναι αφυδατωμένο από το 1813 στο κορμό. Τελειώσει η γρασία μέσα, πίνει σαν μασίφ. Οπότε πρέπει να βάλουμε Black & Decker. Τα λεμπόρια. Λοιπόν, έφερα από μέσα το κατσαβίδι. Όχι κατσαβίδι, πώς το λένε. Το Black & Decker. Δεν είναι Black & Decker, είναι Parkside. Νιώθεις άβολα που βγαίνεις στις βίντεος. Ρε Σιδάφνη, μήπως κάνουμε μαλακίες. Μπορεί, θα το μάθουμε. Καλό. Ωραίο. Άρα αυτό πρέπει να κοπεί. Όχι, δεν χρειάζεται να κοπεί. Είναι αυτό το κουλό εδώ. Κοιτάξτε, κυρία μου. Ναι, να σου πω, το ρεύμα να ξανακλείσουμε. Oh, yes! Καλά, δεν γινόμουν απλά. Το ανάψαμε. Δάφνη, δείχτω. Τι είναι αυτό το πίσω σου, είναι αυτό τη ξεραίλα, τι είναι αυτό.
Το κούτσουρο. Λοιπόν, το επεισόδιο θα γίνει 1 και 2. Γιατί? Γιατί? Δεν μπορώ να το πω. Από τη μεταφορική δεν θα φέρουν σήμερα την ντουλάπα. Ολίβια, μόλις έχει αντέξει να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Είσαι έτοιμη να κουμπίσει την Ολίβια? Θα το δείτε live πρώτη φορά. Η Ολίβια θα κουμπιστεί με άλλον άνθρωπο. Ολίβια μου, θέλω να είσαι δυνατή γι' αυτό. Όπου έξαλλη ήδη. Όχι, όχι. Χάιδεψε την. Σου μιλάει, σου μιλάει, σου μιλάει. Παιδιά, την Ολίβια δεν έχει ξανακουμπήσει κανένας άλλος ποτέ. Φανταστικό το μακαρόνι. Το παραέβρασα. Πού είναι το κουλό, το σωτήρι? Πώς σας φαίνεται αυτό το φυτό? Τέλειο. Θα πάρω να το βάλω εδώ και θα κάνω σκουλαρίκια. Πες μου, περάσει. Εμείς κάναμε διάλειμμα, μπουκώσαμε και αυτά τα μακαρόνια που φάγαμε. Και σας έχω μια τεραστίων διαστάσεων βόμβα και έκρηξη. Έρχεται η Μπέλα. Θυμάστε όλη την Μπέλα. Που η Ντερίνα. Μαζί με τη μάνα της, την Ελίνα, τα παιδιά της Ελίνας, την Νικολέτα και γενικότερα θα γίνει ένας κακός χαμός. Υπάρχει κάποια τρέλα στο κολόσπιτο. Έχει έρθει πολλής κόσμος. Πολλής κόσμος. Η άλλη ψάχνει μέσα να βρει χρυσάφι. Λέει τα εκεί. Έχει έρθει η Μπέλα. Τώρα μόλις κάνω εδώ τους καφέδες θα βγούμε έξω να πάμε να τη δούμε. Και παγωτά, δούμε. Τα χιλιάδες παγωτά. Κάποια δήλωση. Ο Μπάξεν, πώς φαίνεται? Ωραία. Σε λίγο. Το παρακολουθούμε. Κάποια μελλοντική φουρνιά τρέλας του Happy House. Εννοείται, σένα θα τα αφήσω απ' έξω. Ο άλλος ταΐζει σταφύλια. Πήγαινε αγόρι μου, είναι γεμάτος το σταφυλόδεντρο. Ναι, όχι, ψάχνω τη δίμηση. Εδώ οι άλλες στα πατώματα, στο βρωμόχαλο πάνω. Ο Ορφέας με τον Μπάστεν. Θα τρελαθώ. Ναι, θα σου φέρω. Καπνίζει η άλλη μέσα εκεί. Τσιγάρα. Ήρθε στο Happy House να καπνίζει τσιγάρα. Τρέλα μου. Και ήρθε και η Μικαέλα. Περάστε. Τι κάνετε? Πού είσατε? Πού είμαστε? Μεταξύ. Το Happy House είναι Happy House μόνο όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί τις άλλες ώρες εγώ είμαι εδώ μόνος με τα σκυλιά. Όταν όμως έχω τέτοιες παρέες εδώ φανταστικές, το Happy είναι πολύ, ρε παιδί μου. Anyway, σας αφήνουμε. Την Μπέλα εκεί πέρα. Την είδατε την Μπέλα? Απλά δεν θέλω να τη φρικάρω τώρα. Εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο. Θα το κόψουμε αυτό εδώ γιατί η ντουλάπα δεν ήρθε. Φαίνεται!